Γεια σας από το Unpackman Review. Σήμερα θα δούμε άλλο ένα δεματάκι με σαγωγικά το οποίο μου ήρθε από Banggood με priority line χωρίς κανένα θέμα. Το έχω ανοίξει, το έχω τσεκάρει για το καλό έχει της κατάστασης και του δέματος ε, και ήρθε η ώρα να δούμε και μαζί το τι έχει μέσα. Το δέμα παραγγείλθηκε... Ε, για την κόρη ενός φίλου είναι αρκετά ενδιαφέρον δεν ξέρω δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα για το τίποτα φαίνεται πάρα πολύ αλλά έτσι για να μεγαλώνει η πρόταση από αυτά τα πράγματα ε, έχω δει κάποιες τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες έχει όσοι ξέρετε πιστεύω ότι θα τις εκτιμήσετε γιατί ο φίλος ο οποίος έχει ασχοληθεί μου λέει ότι είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό προϊόν με φοβερά χαρακτηριστικά, φοβερά specs και με μία απίθανη τιμή. Link θα σας έχω στην περιγραφή. Πολύ απλά μου περιέγραψε ότι δεν παίρνεις με αυτά τα χρήματα τίποτα εδώ. Λοιπόν, και τι έχουμε. Εδώ μας λέει Huion. Ας το ανοίξω. Δεν είναι κουτί με πίτσα. Και ας πάμε στο κυρίως. Να το βγάλω. Είναι μια γραφίδα σχεδιασμού και ζωγραφικής. Και είναι αυτή εδώ. Με ενεργά κουμπιά. Να δούμε λιγάκι και το κάτω μέρος με όλες τις πραγματογραφές σε ε, ροχ και ούτω καθεξής και ένα barcode από κάτω να την αφήσω λίγο εδώ στην άκρη να δούμε και τι άλλο έχει μέσα το πενάκι του εδώ έχει τα manual και το CD με τους drivers, τους οδηγούς ένα καλώδιο USB για τη σύνδεση με τον υπολογιστή μας mini σε κανονικό USB και εδώ έχει μία πολύ όμορφη βάση στην οποία μπορούμε να βάλουμε και να τοποθετήσουμε δίπλα το πενάκι μας για να μην το ψάχνουμε ή να το ρίχνουμε κάτω Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συσκευασία θα ξαναβάλω αυτά εδώ στη θέση τους Να βάλω και τη γραφίδα πάνω στο κουτί να την βλέπουμε και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ε, ο κατασκευαστής λέει ότι έχει ηλεκτρομαγνητικό digitizer, η ενεργή της περιοχή είναι 10 ίντσες επί 6,25 ε, έχει ανάλυση στα 5.080 LPI lines per inch είναι ε, η ανάλυση της ειδομορφίας, ε, έχει ένα report rate στα 233 RPS, ε, η ευαισθησία της πίεσης όπου μπορούν από ό,τι μου είπανε την ώρα που θα πατήσεις να γίνει πιο χοντρή ή πιο ελαφριά η γραμμή όπως ακριβώς σχεδιάζουμε και πατάμε λίγο παραπάνω το μολύβι μας για να, ή λίγο πιο ελαφριά για να σκιάσουμε ή να ε, τονίσουμε κάτι είναι στα 2,20.048 ε, ε, το ύψος διαβάσματος στα 0,4 της ίντσας ε, τροφοδοτείται με 5 βολτ σταθερού ρεύματος στα 60 μιλιαμπέρ και καταναλώνει 0,35 βατ ε, Επίσης το πενάκι παίρνει ε, μία μπαταριούλα ααα μέσα η οποία δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο ασφάλως θα πάμε πάρουμε μια ένα περίπτωρα από ένα σούπερ μάρκετ και έχει πρωτόκολλα C ε όπως σας είπα FF FCC και -F triple C, τριπλό -C, 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 C. Οι δε διαστάσεις της είναι 35,2 συνολικό μήκο, 24 το ύψος και 12 είναι το μέγιστο μας. Τώρα η γραφιδούλα αυτή Είναι συμβατή Με τα περισσότερα γραφ... Γραφιστικά προγράμματα Τα οποία υπάρχουν ε, Ενδεικτικά αναφέρω Όπως λέει και ο κατασκευαστής Corel Photoshop Illustrator Fireworks Micromedia Flash Sci, 3D Max Autodesk Μάγια, uh, Pixologic, ZBrass. Ε, νομίζω ότι είναι το 99,9% των προγραμμάτων των οποίων υπάρχουν εκεί έξω για αυτές τις δουλειές και από ό,τι μας λέει ο κατασκευαστή είναι απόλυτα συμβατή. Υπάρχουν ε, δύο ειδών, τριών να μην σας πω, ε, γραφίδες της Huion σε αυτό το στυλ και με αυτή την περιγραφή. Η συγκεκριμένη επιλέχτηκε ε, η οποία είναι η H610 γιατί είναι συμβατή και με Windows 10. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, ε, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης γιατί έρχονται και άλλα βιντεάκια. Θα τα πούμε σύντομα. Έρχονται πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε πολλά. Τα λέμε. Γεια σας.